παράλληλη Ακρόπολη θα ταυτιστεί με την Πελοπόννησο, ήδη με τους κυρίους δημάρχους, με την πρωτοβουλία του βουλευτή μας, του κυρίου Δήμα, αποφασίσαμε ότι φέτος θα γίνει ακριβώς έτσι όπως ήταν στην περσινή του εμφάνιση. Μας χαροποιεί πλέον το γεγονός ότι οι αρμόδιοι διοργανωτές του Ράλι Ακρόπολης ουσιαστικά περιορίζουν το ράλι φέτος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, και βέβαια ο σχεδιασμός μας είναι στην επόμενη τετραετία το ράλι και οι ειδικές διαδρομές του, οι αγωνιστικές διαδρομές, να συμπεριλάβουν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι, θεωρώ, ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που κάνει η περιφέρεια για να προβάλλει και να δημιουργήσει το brand name Πελοπόννησος. Η Ελλάδα και η Πελοπόννησος είναι ταυτόσιμες. Η περιφέρεια κάνει σκληρό αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση, εποφελία των συμπολιτών μας και πάνω απ' όλα εποφελία της ίδιας της Πελοποννήσου. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια και το δώρο το οποίο γίνεται στην Πελοπόννησο από μεριάς διοργανωτών του Ράλι Ακρόπολης, γιατί μόνο το Ακρόπολης σαν brand name από τη μία μεριά και σαν μεγάλο μνημείο η Ακρόπολη, και δεύτερον η Πελοπόννησος, γιατί οι διαδρομές πλέον κατευθύνονται μόνο να γίνουν στην Πελοπόννησο. Θεωρώ ότι ό,τι προβάλλει την πατρίδα μας στο εξωτερικό και ενισχύει τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας που είναι ο τουρισμός, θαρώ ότι πρέπει να το συμμεριζόμαστε και να το προστατεύουμε και βεβαίως να το υποστηρίζουμε, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να βρούμε διαδρομές, να φέρουμε κόσμο και να αναπτύξουμε εκείνο το κομμάτι το οποίο μπορούμε, στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε για την ανάπτυξη του τόπου μας. Τώρα η Ακρόπολης σαν ένα παγκόσμιο γεγονός και με τεράστια προβολή, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, και αυτό ήταν εκείνο που παρατηρήσατε και παρακολουθήσατε προηγουμένως στην συνάντηση των δημάρχων, από που διέρχεται αυτή τη στιγμή, υπάρχουν μάλλον ειδικές διαδρομές αυτού του συγκεκριμένου γεγονότος. Κερδίζουν όλοι. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Δήμα και στον κύριο Τατούλη για μια πρωτοβουλία η οποία σήμερα είδαμε ένα κομμάτι αυτής της πρωτοβουλίας και του ενδιαφέροντος να διατηρηθεί το ράλι εδώ στην Πελοπόννησο αλλά και στη χώρα μας. Γιατί κάποια στιγμή το ράλι κινδύνευσε να μην γίνει το 2013 στην Ελλάδα αλλά και στην Πελοπόννησο. Υπήρξε ένας αγώνας μεγάλος, ιδιαίτερα από την πλευρά του Αθανασούλα του Παύλου που είναι από το Λουτράκι, αλλά και από τον Χρήστο Δήμα, αλλά και από τον Περιφερειάρχη. Σήμερα λοιπόν έγινε μια σύσκεψη και εδώ σε όλο το μεγαλείο εμφανίστηκαν στη σύσκεψη δήμαρχοι όχι μόνο από το νομό Κορινθίας, αλλά και ο κ. Καμπός από την Αργολίδα και ο κ. Στατούλης. Όλοι πιστεύουμε στην ανάπτυξη. Πιστεύουμε στην ανάπτυξη αλλά και στη συνεργασία. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτή μας την προσπάθεια. Όλοι θα είμαστε ωφελημένοι, λίγο ή πιο πολύ. Μέσα από το Ράλι Ακρόπολης θα μας δοθεί δυνατότητα να διαφημίσουμε ο καθένας τον Δήμο του και συνολικά θα διαφημιστεί και η Πελοπόννησος. Και αυτό που θα μείνει μια καλή εντύπωση, γιατί έχουμε ένα πανέμορφο τόπο με πολύ ιστορικούς προορισμούς, πανάρχιους προορισμούς, που είναι ενδιαφέροντος αυτοί οι προορισμοί από όλο τον πλανήτη. Έχουμε τις Μυκήνες, την αρχαία Κόρινθο, την Εμαία, το Άργος, τη Σικιώνα, το Κιάτο, αλλά έχουμε και πανέμορφα μέρη, την Ορεινή Κορινθία με το Φαινεό, τη Στυμφαλία, ένα παραλιακό μέτωπο από το Ξυλόκαστρο μέχρι την Κόρινθο, αλλά και από την άλλη πλευρά, από τα Ίσμια μέχρι τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης και παρακάτω τον Κόρφο, αλλά και την Επίδαυρο. Βλέπουμε λοιπόν την ανάπτυξη συνολικά. Εδώ καθοριστικό ρόλο έχει παίξει ο Πέτρος Τατούλης, και πρέπει να το πούμε αυτό, να μας κάνει να έχουμε μια πελοποννησιακή συνείδηση, μια συνείδηση που είναι απαραίτητη, μακριά και πέρα από ανταγωνισμούς, να δούμε το πώς θα δομηθεί η ανάπτυξη στην Πελοπόννησο τα επόμενα χρόνια. Αυτός ο ρόλος του είναι καταλυτικός. Εμείς οι δήμαρχοι από την άλλη κάνουμε το καθήκον μας. Στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες μακριά και πέρα από ανταγωνισμούς, και θα δείτε
τώρα που μάθαμε όλοι να συνεργαζόμαστε. Αν θα έχει το όνομα Πελοπόννησος από κάτω, είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα υποσυζήτηση. Ως Πελοποννήσι οπωσδήποτε το επιδιώκουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι το Ράλι Ακρόπολης έχει διεθνή προβολή σε περίπου 150 χώρες. Άρα θα είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη και για την Πελοπόννησο, η οποία προσπαθεί να χτίσει το δικό της λογότυπο, το δικό της brand name παγκοσμίως, ως προορισμός όχι μόνο τουριστικός, ακόμα και για τα αγροτικά μας προϊόντα, προϊόντα Πελοποννήσου, ακόμα και για τα αρχαιολογικά μας μνημεία, τα μνημεία που πάνε στην Πελοπόννησο. Άρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Στα πλαίσια του Ράλι Ακρόπολης υπάρχει μια ειδική διαδρομή στην περιοχή της Ζήριας. Η Ζήρια έχει πάρα πολλά και αξιόλογα συγκριτικά πλεονεκτήματα και αν δούμε και τα στοιχεία από τα προηγούμενα χρόνια, προσελκύει πάρα πολύ κόσμο, τουρισμό. Γενικότερα τονώνεται το τουριστικό εισόδημα της περιοχής και όχι μόνο. Με αυτό λοιπόν το σχετικό, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως φάνηκε από τη συζήτηση, όχι μόνο εγώ ως δήμαρχος Ξυλοκάς Ευρωστήνης αλλά και όλοι οι δήμαρχοι, θέλουμε αυτό το ράλι που είναι ονομαστό το Ακρόπολης να συνεχιστεί να γίνεται και δυνατόν να αποκτήσει και αυτό που είπαμε το brand name και να είναι ένα ράλι της Πελοποννήσου. Κοιτάξτε, το Ράλι Ακρόπολης είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Η τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής και γενικότερα η ανάπτυξη εξασφαλίζεται μέσα από την επισκεψιμότητα. Αυτό το παγκόσμιο γεγονός, το Ράλι Ακρόπολης, εξασφαλίζει την επισκεψιμότητα. Ο Δήμος Οικειονιών έχει δύο από τις τέσσερις ειδικές διαδρομές. Πέρσι ήταν χιλιάδες οι επισκέπτες και ευελπιστούμε και φέτος να είναι επίσης το ίδιο ακόμα και περισσότερα. Σκοπός βέβαια της σημερινής συνάντησης είναι να εξασφαλίσουμε το Ράλι Ακρόπολης να εξακολουθήσει να γίνεται στην Κορινθία αλλά και ευρύτερα σε όλη την Πελοπόννησο, να αποκτήσει δηλαδή και αυτό που λέμε το brand name. Εμείς από την πλευρά μας ως Δήμος Οικειονίων προσπαθούμε να κάνουμε τα μέγιστα, να συντηρήσουμε το οδικό δίκτυο, τις ειδικές διαδρομές, ούτως ώστε να φιλοξενήσουμε το Ράλι Ακρόπολης. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Θεωρώ ότι μέσα από αυτές τις συζητήσεις ενδυναμώνουμε και μειώνουμε τις πιθανότητες, αν θέλετε, να μην γίνει το ράλι εδώ. Από ό,τι μίλησε και ο εκπρόσωπος της εταιρείας, μέσα από αυτή τη συζήτηση το ράλι θα γίνει σίγουρα φέτος εδώ, όπως έγινε και πέρσι. Και βεβαίως φάνηκε η άποψη όλων των δημάρχων της Πελοποννήσου, όσοι παραβρίσκονταν εδώ, αλλά και του Περιφερειάρχη, αλλά και του κύριου Δήμα, ότι να υπάρξει ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός, έτσι ώστε και στα επόμενα 3-4 χρόνια να γίνεται αυτή η υψηλή διοργάνωση στην περιοχή μας.